της κουβέντας μας. Γιατί είστε ένα φρέσκο πρόσωπο, μπήκατε γρήγορα στην πολιτική, γρήγορα στη ζωή μας, όσο δεν γνωρίζαμε την πολιτική σκηνή ή τις πρωτοβουλίες ή τους κοινωνικούς, τα πρόσωπα που είναι στους κοινωνικούς αγώνες στη Θεσσαλονίκη μας, μπήκατε στη ζωή μας, δεχτήκατε την καχυποψία ή τον ενθουσιασμό, ανάμεικτα συναισθήματα από ανθρώπους που δεν σας γνωρίζανε, τώρα βρίσκεστε εδώ. Έτσι. Και τώρα θα τα πούμε μαζί. Έτσι. Γιατί η Θεσσαλονίκη, γιατί σε αυτή την πρόκληση. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Το λέω αυτό γιατί είχαμε την εικόνα ενός πολύ όμορφου νησιού. Είναι και μια πολύ όμορφη πόλη η Θεσσαλονίκη. Είναι όμως μια πολύ πολύ κακοπαθημένη. Τα τρία τελευταία λοιπόν χρόνια η Θεσσαλονίκη έκανε μια μεγάλη στροφή. Άρχισε να αποκτά υποδομές μέσα, να αποκτά όλες αυτές τις προϋποθέσεις που μπορούν πραγματικά να την αναδείξουν σε μια Μητρόπολη των Βαλκανίων. Αυτό αρχίζει και ακούγεται στον κόσμο της Θεσσαλονίκης σαν τίτλος. Ξέρουν όμως ότι δεν είναι. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι η ζωή μας, είναι η ανάπτυξη στην περιοχή, αλλά είναι και η καθημερινότητα του πολίτη. Όταν λοιπόν ο Γιάννης Μπουτάρης, ο νυν δήμαρχος, αρνήθηκε να ξανακατέβει στο στίβο των δημοτικών εκλογών, βρεθήκαμε όλοι μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημα. Εάν θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας στο πόστο που ήταν ο καθένας, με κίνδυνο η πόλη να γυρίσει πάρα πολύ πίσω, σε χρόνια μαύρα για την πόλη, ή εάν θα μπούμε μπροστά στη μάχη, δίνοντας όλοι μας τον εαυτό, όλοι μας την ψυχή, αν θα ενωθούμε οι πολίτες, αν θα τα καταφέρουμε. Και το σύνθημα είναι μαζί. Έτσι. Η Θεσσαλονίκη μαζί είναι το όνομα της παράταξής μας. Είπαμε να μην την ονομάσουμε Θεσσαλονίκη δυνατή, φωτεινή, όλα τα υπόλοιπα που βάλανε οι ανθυποψήφοι, αλλά μαζί, γιατί εμείς το πιστεύουμε το μαζί. Το 15 κερδίσαμε μαζί, μαζί οι πολίτες της Θεσσαλονίκης, οι άνθρωποι που ήμασταν στα κοινωνικά κινήματα, οι άνθρωποι που ήμασταν στην ελεύθερη Ερτρία επάνω, οι άνθρωποι που ενωθήκαμε με κοινές αγωνίες, αλλά και με κοινά όνειρο, όπως είπα και χθες. Τι πρέπει να αλλάξει άμεσα κατά την κρίση σας? Πολλά. Μου βγαίνει ο ενικός, για να είμαι ειλικρινής. Η αυθόρμητη μου αντίδραση είναι ο ενικός. Θα κρατήσω το πληθυντικό, θα μου το επιτρέψετε, θα μου το επιτρέψει, αγαπητή Κατερίνα, γιατί για λόγους που αφορούν την εικόνα μας απέναντι στους τηλεθεατές. Ποια είναι τα δύο-τρία βασικά σημεία που κατά την κρίση σας και ως συνδυασμός και προσωπικά πρέπει να αλλάξουν στη Θεσσαλονίκη και να βελτιωθούν? Αυτά που πιστεύετε μπορούν να αλλάξουν και τη ζωή των κατοίκων της πόλης αλλά και την εικόνα της πόλης προς τα έξω. Δύσκολο να ξεχωρίσει μόνο δύο-τρία. Θα προσπαθήσω όμως. Σίγουρα το πρώτο που λέει κανείς είναι καθαριότητα. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μια καθαρή πόλη. Θα μπορούσε να είναι μια καθαρή πόλη και θα μπορούσε να συντηρηθεί κιόλας. Γιατί τα απορρίμματα σε όλη την Ευρώπη είναι ένας πόρος. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν θα είναι ένας πόρος για τους ιδιώτες με τη ζωή των πολιτών πιο βρώμικη, την καθημερινότητά τους και τη γειτονιά τους, ή αν θα έχουμε μια καθαρή Θεσσαλονίκη με εκτεταμένη ανακύκλωση στην πηγή, διαχωρισμό σε τέσσερα ρεύματα, την εφαρμογή δηλαδή στην πραγματικότητα του Εθνικού Σχεδίου για την Ανακύκλωση. Το δεύτερο που έχουν επισημάνω είναι η στροφή στις γειτονιές. Εγώ μένω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά ξέρω ότι υπάρχει Ξηροκρίνη, υπάρχει Τούμπα, αυτές είναι οι μεγαλύτερες γειτονιές, η Τριανδρία, η Άνοπολη, οι δυτικές εθνικές παρατημένες περιοχές που εκεί όμως ζουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που ξεκινάνε να κάνουν οικογένεια, που έχουν τα παιδιά τους και δεν έχουν να πάνε σχολεία, δεν έχουν πάρκα. Αυτά λοιπόν να τα φτιάξουμε έργα μικρά στις τριγύρω κοινότητες. Το τρίτο και για μένα το σημαντικό. Η καθαριότητα με νέες προσλήψεις, με αλλαγή της υποδομής των μέσων καθαριότητας. Θέλει ένα συγκροτημένο σχέδιο και νομίζω ότι είμαστε και η μόνη παράταξη που το έχουμε. Όταν οι άλλοι βγαίνουν και λένε απλά ότι θα ιδιωτικοποιήσουν, χωρίς να εξηγούν στους πολίτες πόσο πια ακριβές θα είναι οι υπηρεσίες, εμείς έχουμε παρουσιάσει σε διαβούλευση ένα συγκροτημένο σχέδιο που λέει διαλογή στην πηγή σε τέσσερα ρεύματα. Χρειαζόμαστε προσλήψεις. Ήδη ξεκινήσαμε όμως με την 3K. Yeah. Πιστεύουμε στο μόνιμο προσωπικό. Χρειαζόμαστε αναβάθμιση εξοπλισμού. Ήδη υπάρχουν τέτοια προγράμματα. Χρειαζόμαστε μια άλλη κουλτούρα από τους πολίτες που ξεκινά από το σχολείο. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις την ανακύκλωση τόσο εύκολο ως ενήλικας, αν δεν την ξεκινήσεις από το σχολείο, από το πανεπιστήμιο, την αναβαθμισμένη ανακύκλωση, διανομή κομποστοποιητών για οικιακή χρήση στα σπίτια από μεριάς του Δήμου δωρεάν, αλλά και μεγαλύτερες δυναμικές στις επιχειρήσεις. Και ένα τελευταίο μόνο. Θα μπορούσε να γίνει πράγματι ένα κοινωνικό, αν θέλετε, συμβόλαιο, μια κοινωνική συμφωνία στη Θεσσαλονίκη. Τα τρόφιμα που περισσεύουν από την Μουδιάνο, την αγορά, το Καπάνι, από την κεντρική αγορά και τα εστιατόρια, θα μπορούσαν να δίνονται για κοινωνικούς σκοπούς, σε ιδρύματα. Για να πάω πίσω στο ερώτημά σας, το τρίτο πολύ σημαντικό, νομίζω ότι αφορά κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας, είναι το αν η Θεσσαλονίκη θα παραμείνει σε προοδευτική κατεύθυνση. Αυτή λοιπόν η Θεσσαλονίκη που την πονάμε, που τη ζούμε, που έκανε 10 χρόνια τώρα και ειδικά 3 χρόνια τώρα πολλά βήματα, κινδυνεύει να επιστρέψει στην εποχή του Παπαγεωργόπουλου. Δεν μπορώ καν να το πω, είναι μεγάλος μας φόβος. Ενώ ξέρουμε ότι όλοι οι Θεσσαλονικείς, μπαίνοντας στον δεύτερο γύρο, με μια προοδευτική επιλογή, την επόμενη μέρα συνεχίζουμε σε μια πορεία
ανάπτυξη. Αλεξάνδρεια, ζώνη καινοτομία, θέλετε λιμάνι, αεροδρόμιο, πάρκα στις γειτονιές, μέσα μαζικής μεταφοράς, που είναι πολύ κακή η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Να πάμε στο πάρκινγκ λίγο. Ναι, μεγάλο πρόβλημα. Γιατί έχω μηνύματα ήδη αρχίσει. Μεγάλο πρόβλημα. Ρώτατε για το πάρκινγκ. Δεν ξέρω, είναι ο μπαμπάς μου. Ο ίδιος θα είναι παθών. Για το πάρκινγκ υπάρχει λύση. Φυσικά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο ζήτημα. Λύση νομίζω ότι θα. Χωρίς να επιβαρυνθούν οι πολίτες. Αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Ένα σύστημα που λειτουργήσε, αποσυμφόρησε δηλαδή το κέντρο της Θεσσαλονίκης, κακοσχεδιασμένο όμως. Και αυτό συμβαίνει όταν ένας δήμος απευθύνεται σε έναν ιδιώτη με συγκεκριμένη στόχευση, χωρίς να διαβουλεύεται με τους φορείς της πόλης. Άρα είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Επαναδιαπραγμάτευση τη σύμβαση επανασχεδιασμού συνολικά τη ελεγχόμενη στάθμευση. Ο κύριος Σταχιάδης βέβαια προέρχεται και από το ΤΕΜ. Μου κάνει εντύπωση που υπερασπίζεται το συγκεκριμένο σύστημα χωρίς να ξαναπεί πάμε στο απειθήτα, πάμε στο τεχνικό επιμελητήριο, πάμε στην Εγνατία εδώ. Μήπως μπορούν να το σχεδιάσουν πιο ολιστικά, μήπως μπορούν να το δώσουν δωρεάν στο Δήμο ή με χαμηλότερη επιβάρυνση για τους πολίτες. Πάρα πολλά τα ζητήματα της καθημερινότητας. Το μετρό βέβαια είναι λύση. Παραλιακό μέτωπο που είναι. Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο της Θεσσαλονίκης, το παραλιακό μέτωπο, γιατί αφορά όλη τη δραστηριότητα και την επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή. Τη Θεσσαλονίκη, άλλωστε, όπως λένε, να την κοιτάς από τη θάλασσα, τότε μπορείς να την σχεδιάσεις σωστά. Είναι δύσκολο ζήτημα αυτό. Εκκρεμεί να ολοκληρωθεί ο φορέας διαχείρισης Θερμαϊκού, προκειμένου να υπάρχει ολιστικός σχεδιασμός, και είναι και ζήτημα αμυγούς της περιφέρειας. Από εκεί πέρα όμως πιστεύω πραγματικά ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ως ένας μητροπολιτικός Δήμος, ο κλεισθένης του είναι αυτά τα στοιχεία του, τα προσδώσαμε. Θα πρέπει να αναλάβει τις πρωτοβουλίες διαδημοτικής συνεργασίας. Με σεβασμό, με την έννοια της ισότητας, αλλά συνεργασία λοιπόν στη διαχείριση του παραλιακού μετώπου, στις συγκοινωνίες, στη διαχείριση των απορριμμάτων και να μην το ξεχνάμε και στο νερό. Στην διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού, μεγάλο γόνο τη Θεσσαλονίκη και αυτό. Επειδή κάνουμε διαχείριση χρόνου και δεν θα έχουμε τον χρόνο που θα επιθυμούσαμε. Από κοινού να έχουμε και ελπίζω. Όλα να πάνε καλά και να ανταμώσουμε σύντομα εδώ, στη δημόσια τηλεόραση ή να έρθουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη με την ευκαιρία, μια συνέντευξη. Θα ήθελα λίγο τη δική σου άποψη, τη Κατερίνα, έτσι, και αυτό και αν μου επιτρέπει και τον ελληνικό, για την άνοδο, μα όχι την άνοδο, την άνοδο των άκρων, ευρωπαϊκά συμβαίνει αυτό, αλλά για την παρουσία των άκρων μέσα στις τοπικές κοινότητες, μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση, με έναν ηχηρό τόνο, με ηχηρά συνθήματα που μπορεί να εντυπωσιάζουν ενδεχομένως ανθρώπους που αισθάνονται ιδιαίτερα αδύναμοι κοινωνικά. Όταν έχονται λοιπόν τα άκρα να διεκδικήσουν ψήφο ή να δείξουν το δάχτυλο και να καταδικάσουν προτάσεις, παράδειγμα όπως της Κατερίνας Νοτοπούλου, έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε. Θα ήθελα να την καθαρίσω άποψη, γιατί είναι και η δική σου άμυνα σε μια επίθεση που δεν έχει πρόσωπο. Είναι ύπουλη επίθεση αυτή. Είναι και μια πραγματική αγωνία. Αν θέλετε, που εμένα με βάζει να πω μπροστά σε αυτή τη μάχη. Η Θεσσαλονίκη πέρασε δύσκολα και πολλές δεκαετίες τώρα, μέσα στην παρακμή, αλλά πέρασε δύσκολα και τους τελευταίους μήνες, με αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών. Με πολλή προπαγάνδα που έπεσε και πολλή σπέκουλα πάνω σε μια συμφωνία που προσπίζεται απόλυτα το εθνικό συμφέρον, το συμφέρον της Μακεδονίας, το συμφέρον της Θεσσαλονίκης, των πολιτών, της ιστορίας μας. Νομίζω όμως ότι αν χρειάζονται κάτι οι νέοι για να μην καταφύγουν σε αυτά τα άκρα, τα οποία άκρα παρένθεση στην Θεσσαλονίκη δεν κατεβαίνουν με το όνομα του σχεδιασμού, του συνδυασμού του, στο πραγματικό δηλαδή με τη Χρυσή Αυγή, γιατί κόπηκαν. Άρα βλέπουμε μια στροφή του κύριου Ορφανού τις τελευταίες μέρες, προσπαθεί να λέψει από εκεί ψήφους. Επικίνδυνα πράγματα για τη δημοκρατία. Επικίνδυνο να βγαίνει ο κύριος Ορφανός και να λέει ότι είναι το πουλ παρέτησε το κομμάτι της ελληνικής επικράτειας. Που άλλες συνθήκες θα βρισκόταν αλλού κατηγορούμενος. Επιστρέφω όμως. Εάν είναι ή θέλουμε να μην πάνε. Όταν προσωποποιείται ο πολιτικός λόγος σε αυτό το επίπεδο για λογαριασμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι η αγωνία των δεξιών ενοικιαστών της γαλάζιας πολυκατοικίας να ελέγξουν κάποιους ψήφους, μπας και τα καταφέρουν να μπουν στο δεύτερο γύρο. Προφανώς δεν θα τα καταφέρουν. Προφανώς κάνουν ζημιά στην πόλη. Εξάλλου βγήκαν από το χρονοτούλα από τις ιστορίες. Δεν καταλαβαίνω τι έχουν να προσφέρουν. 30 χρόνια διοικούσαν. Που θα μου επιτρέψετε ένα τελευταίο ερώτημα. Ναι, δεν τελείωσα βέβαια το προηγούμενο. Μόνο αυτό θέλω να πω. Οι νέοι χρειάζονται χώρο. Έχουμε πάρα πολλά project. Να φτιάξουμε ένα μεγάλο χώρο μπροστά στο Μέγαρο για σπορ ιδιαίτερα. Όπως είναι το σκέιτ και τα ποδηλατόδρομους χρειάζονται. Θέσεις εργασίας χρειάζονται για startups. Νέα στεγαστική πολιτική. Ένα hub για καλλιτέχνες. Είμαστε μόνοι που έχουμε προτάσεις για τους νέους. Αν θέλετε, γιατί είναι οι δικές μας αγωνίες. Και γιατί η Θεσσαλονίκη είναι πάντα νεολαία.
Έτσι. Όποια ηλικία και να έχει η Θεσσαλονίκη. Όχι, εγώ δεν δέχομαι ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια συντηρητική πόλη. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη προοδευτική που έχει κάνει πάρα πολλά βήματα. Οι νέοι τη άνθρωποι, αν δείτε τι σχεδιάζουν στο Αριστοτέλειο, θα εντυπωσιαστείτε. Πώς λοιπόν αυτά τα κακοπαθημένα καπί θα μπορούσαν χρησιμοποιώντας τα σχέδια των νέων επιστημόνων από το Αριστοτέλειο να γίνουν χώροι αναζωογόνησης πραγματικά των μεγαλύτερων συμπολιτών μας. Λοιπόν, το τελευταίο ερώτημα. Τι κράτησε την Κατερίνα Αντοπούλου στο να διατηρήσει το χαμογελό της όταν βρέθηκε στην στοχοποίηση λογική ή άλογη, εύλογη ή αν θέλετε παράλογη ή άδικη, δίκαιη ή άδικη, τα βάζω όλα στο τραπέζι για να μην παρεξηγηθώ στους τηλεθεατές, σε μια πολύ ζεστή, πολύ θερμή πολιτική περίοδο. Ήταν σαν να ήταν το κακό του ΣΥΡΙΖΑ, αν θα βάζαμε ένα κακό πρόσωπο, να ήταν η Κατερίνα Αντοπούλου. Τι κράτησε στο να διατηρήσει το χαμογελό της? Τι δούλεψε μέσα σου, Κατερίνα, σε σένα, στην οικογένειά σου, γιατί δεν είναι ότι είσαι στο προσκήνιο το πολιτικό και 20 χρόνια, να έχεις την εμπειρία. Έδωσε την απάντηση μόνη σου. Καταρχάς, να σας πω ότι επειδή ακριβώς έχω περάσει πολύ πιο δύσκολα στη ζωή μου από αυτά, το τελευταίο που θα με έκανε να το βάλω κάτω θα ήταν αυτές οι χυδαίες επιθέσεις. Πόσο μάλλον αφορούν μέλη της οικογένειάς μου. Το χαμόγελο είναι δύσκολο να το κρατήσεις και το όνειρο. Το μόνο που σε κρατάει, σου δίνει δύναμη, σου δίνει ελπίδα, ξέρεις γιατί παλεύεις, είναι οι άνθρωποι σου, οι άνθρωποι μου. Είμαι πολύ τυχερή σε αυτό. Σου εύχομαι ολόψυχα να διατηρήσει πάντα το χαμογελό σου, την υγεία σου, εσένα στην οικογένειά σου και καλή επιτυχία. Καλή μας δύναμη. Γιατί νομίζω, όπως και να έχει, είσαι στα πρώτα βήματά σου μιας εκτιμώ σημαντικής πολιτικής καριέρας. Έτσι και αλλιώς. Μακάρι να τα καταφέρουμε να κρατήσουμε την πόλη και θα τα κρατήσουμε. Είναι αγωνία ολόκληρη στις πόλεις να προχωρήσουμε μπροστά. Και φαντάζομαι την εικόνα γυναίκα δήμαρχο στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι μια πρόκληση μεγάλη για την πόλη. Για μένα την ίδια νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε όμως. Η Μαδρίτη και η Βαρκελόνη άλλωστε κάναν το πρώτο βήμα, ακολουθεί η Θεσσαλονίκη. Χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου εδώ.